Αυτό όμω πρέπει να προβληματίσει περισσότερο, κύριε Καψαμπέλη, όλου του Έλληνε, γιατί μιλάμε ότι yeah. το ένα ζήτημα στην Ελλάδα είναι η ακρίβεια. Είναι η τελευταία είδηση. Ότι η, Μάρες, η γνωστή εταιρεία, η Maersk, πώ λέγεται κάπω έτσι. Μάερσκ. Ακριβώ, διακόπτει τα δρομολόγια από το Σουέζ. Το 80% του παγκοσμίου εμπορίου γίνεται από εκεί, κυρίω για την Ευρώπη, αναφέρομαι έτσι. που σημαίνει ότι τα κοντέινερ πλέον που έρχονται από την Κίνα, η εφοδιαστική αλυσίδα, για να το πω να το καταλάβετε, διακόπτεται βία. Αυτό το πάθαμε και πριν τον κοροναϊό και για τον καροναϊό. Και μετά ήρθε η αύξηση των τιμών, διότι όταν σπάει η εφοδιαστική αλυσίδα έχουμε λιγότερη προσφορά και μεγαλύτερη ζήτηση. Απλέ οικονομικέ θεωρίε, απλά ανταμ Smith, τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν φοβάμαι ότι έχουμε, σε... έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα να επιλύσουμε από αυτά τα μικρά προβλήματα που έτσι κι αλλιώ δεν υπάρχουν. Ο γάμο των ομοφυλοφίλων και όλα αυτά, που για μένα δεν είναι προβλήματα. Η ξαφνική επιλογή πρέπει να καταλάβουν οι πολίτε ότι αυτό, αν θα γίνει πραγματικά και συνεχιστεί για πολύ μεγάλο διάστημα, δηλαδή συνεχίζει να μην στέλνει εμπορεύματα, να μην περνάει από εκεί, από το Σουέζ, ε, ή η Κίνα ή άλλε άλλες χώρες που τα φέρουν από την Κίνα ή από την Ινδία, θα έχουμε τρομακτική ακρίβεια. Θα είναι αλυσιδωτές οι εκρήξεις. Και άλλη ακρίβεια. Και άλλη ακρίβεια. Δεν φαντάζεστε πόσοι. Μαθαίνω ότι και στον Παναμά έχει μπουκώσει η διαδρομή, δηλαδή δεν μπορούν να περνούν φορτία συνεχή. Άρα λοιπόν έχουμε παγκοσμίω, δεν ξέρω γιατί γίνονται όλα αυτά και ποιοι τα κάνουν. Αναρωτιέμαι πλέον αν κάποιοι σχεδιάζουν και τα κάνουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ανόητοι οι βλάκε να θέλουν να διακόψουν το εμπόριο ή να διαταράξουν την αλυσίδα την εφοδιαστική. Αυτό σημαίνει, ξέρουν το αποτέλεσμα, θα είναι η ακρίβεια. Θα πεινάσουμε. Αυτά που έλεγα εδώ και χρόνια, από το 19, αλλά δεν με ακούγε κανένα. Ότι έρχεται πείνα. Έρχεται πείνα. Τα έλεγα στο Μητσοτάκι, στην, κυρία, στην αείμνη, στη Γεννηματά στην, στον κύριο Τσίπρα. Αυτοί έχουν φύγει έτσι κι αλλιώ. Αλλά και οι επόμενοι δεν βλέπουν να κάνουν κάτι καλύτερο.